Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ από τη Λιβαδιά απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους εσάς, στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους του Μόχθου, στα νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που ζουν εδώ στις πόλεις και τα χωριά της Βιωτίας. Σας καλούμε να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες και στις εκλογικές αναμετρήσεις για να κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό το ΚΚΕ παντού. Μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό κουκουέ σε όλες τις εκλογικές μάχες και στη Βιωτία. Και αυτό σημαίνει να δεχτούν ένα μεγάλο πλήγμα τα κόμματα του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και οι διάφοροι συνεταίροι κολαούζοι τους. Όλοι αυτοί δηλαδή που θέλουν να έχουν λυμμένα τα χέρια τους για να ξεζουμίζουν κι άλλο το λαό μας, στηρίζοντας τα κέρδη μόνο μιας κούφτας πλουτοκρατών, κουκουλώνοντας τη φτώχεια, την ανεργία, συνεχίζοντας την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή στα επικίνδυνα για τους λαούς ιμπεριαλιστικά σχέδια. Κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν. Και εδώ στη Βιωτία σημαίνει να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, αυτά τα τσιράκια του συστήματος. Και αυτός εδώ ο τόπος που έχει δώσει μεγάλες θυσίες στον αγώνα ενάντια στο φασισμό, που έδωσε τα καλύτερα παιδιά του στο ΕΑΜ, τον ΕΛΑ, στην ΕΠΟΝ, το Δημοκρατικό Στρατό, τώρα μπορεί να ξαναστείλει τους φασίστες στα λαγούμια τους. Και η βουλευτική έδρα στις βουλευτικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές, είτε το Μάη, είτε το αργότερα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει, στους εργαζόμενους, στη νεολαία, στο λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που έχει για θέσεις του τα δικαιώματα του λαού μας. Για να αποκτήσει τη δική του φωνή ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο άνεργος, ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, το νέο παιδί. Για να δυναμώσει ο αγώνας, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και για να βάλουμε στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες μας. Κάνουμε την πραγματική διαφορά στις τοπικές εκλογές, δηλαδή τις δημοτικές και περιφερειακές, σημαίνει λιγότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες που είναι μεσάζοντες των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων σε κάθε περιοχή, έτοιμοι να εξειδικεύουν όλη την αντιλαϊκή πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Σημαίνει ενίσχυση μόνο της λαϊκής εισπύρωσης και στην περιφέρεια και στους δήμους. Και αυτό εδώ στη Βιωτία σημαίνει να αποκτήσει επιτέλους ιδιαίτερα η Λιβαδιά κομμουνιστή δήμαρχο, τον αγωνιστή δικηγόρο Νόντα Κοτσικώνα. Για να έχουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, ένα ακόμα στήριγμα, πραγματικό αποκούμπι στον καθημερινό αγώνα, στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την επιβίωσή τους. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου, θα είναι η γνήσια λαϊκή απάντηση στην ενιαία επίθεση που εξαπολύουν όλες οι μέχρι σήμερα αστικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ως στηρίγματα όλων των παραπάνω. Και αυτό όντως θα είναι ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα.
και όχι ένα αποτέλεσμα που θα λύνει τα χέρια μόνο στο πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης, των ομίλων και των διαφόρων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, αλλά θα τους βάζει εμπόδια στο αντιλαϊκό έργο, για να μπορεί σήμερα ο λαός μας να κερδίζει πραγματικό χρόνο για να οργανώνεται, να ετοιμάζει την αντεπίθεσή του. Γιατί η απάντηση του λαού μας στην ενιαία αυτή επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων, είναι μόνο η αντεπίθεση με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δήθεν προοδευτική συμμαχία του και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία με το μέτωπο δήθεν ενάντια στο λαϊκισμό, στείνουν ξανά ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά τους για να εμποδίσουν το λαό να δει ότι στα μεγάλα, στα κρίσιμα, στα στρατηγικά ζητήματα, για τη ζωή του λαού δηλαδή ζητήματα, μοιάζουν και οι δυο σαν δυο σταγόνες νερό. Οι επιμέρους διαφορές στα προγράμματά τους απλά επιβεβαιώνουν αυτή τους τη σύγκληση. Και ας επιμένει ο κύριος Τσίπρας αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπηρετούν δύο απολύτως λένε διακριτά σχέδια. Το περιτύλιγμα της δήθεν προόδου με το οποίο δήθεν ντύνει ο Τσίπρας το δικό του σχέδιο είναι τελικά το ίδιο με αυτό της δήθεν υπευθυνότητας του κυρίου Μητσοτάκη. Σαν δυο σταγόνες νερό μοιάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όταν μιλάνε για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για την ανάκαμψη δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, των κερδών μόνο του μεγάλου κεφαλαίου, η οποία βέβαια έχει ως προϋπόθεση να παραμείνουν σε ισχύ όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων, να παραμείνει ως έχει και να ενισχυθεί παραπέρα το αντεργατικό αντιλαϊκό οικοδόμημα, να προχωρήσουν οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να συνεχίζει ο λαός να ματώνει τελικά για να πληρώνει ένα χρέος που δεν τον δημιούργησε ο ίδιος, μόνο και μόνο για να μένει χρήμα στα κρατικά ταμεία για να κάνουν επενδύσεις και να δίνουν ζεστό χρήμα στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτές είναι οι εγγυήσεις που παρέχουν και οι δύο, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, όταν μιλάνε στα διάφορα επιχειρηματικά συνέδρια, στις συνελεύσεις του ΣΕΒ, στις ενώσεις των εφοπλιστών. Εγγυήσεις που θα στηρίζουν μόνο την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα αυτών των ομίλων. Όλα τα υπόλοιπα, περί δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και περί βιώσιμης ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ίδιο παραμύθι που θέλουν να πουλήσουν στους εργαζόμενους. Ότι μπορούν δηλαδή να χορτάσουν με τα ψίχουλα που θα πέφτουν από το τραπέζι της μεγάλης καπιταλιστικής κερδοφορίας. Όμως οι εργαζόμενοι, ο λαός, έχουν πείρα πια και μπορούν να καταλάβουν πως κέρδη για τους καπιταλιστές και ταυτόχρονα δικαιώματα για τους ίδιους δεν συμβιβάζονται. Γιατί κέρδη για τους λίγους σημαίνει ο κατώτατος μισθός να ορίζεται με υπουργική απόφαση, αν και όταν το επιτρέπει η οικονομία, όπως λένε. Σημαίνει η συλλογική σύμβαση που υπογράφει πάλι το Υπουργείο να μην καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο που δουλεύουν με μισή δουλειά, με μισό μισθό και βεβαίως με κανένα δικαίωμα. Με αυτές τις συνθήκες ξέρουμε όλοι ότι δουλεύει ένας πολύ μεγάλος όγκος εργαζομένων, νέων παιδιών, ιδιαίτερα στον κλάδο του εμπορίου, των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Λιβαδιά. Με αυτές τις δύσκολες συνθήκες δουλεύει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού. Τα παιδιά
που στην πλειοψηφία τους ασχολούνται σήμερα ως delivery, ως σερβιτόροι άλλοι, σε διάφορες απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, στις περισσότερες των περιπτώσεων ανασφάλιστοι. Και όταν μιλάμε για απαράδεκτες συνθήκες, μιλάμε για τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα ωράρια ανάλογα με το πότε υπάρχει δουλειά και τελευταία με την πρακτική που ακολουθείται πλέον από πάρα πολλούς εργοδότες να βάζουν το νόμιμο αντίτιμο του πετσοκομμένου μισθού στην τράπεζα ή τα δώρα του Πάσχα των Χριστουγέννων και άλλα επίσης. Και μετά να τα ζητάνε αυτά όλα πίσω από τους εργαζόμενους. Και όλα αυτά και άλλα πολλά δεν μπορεί να τα ελέγξει αυτός ο περίφημος ελεγκτικός μηχανισμός που μας λέει και κοκορεύεται η κυρία Αχτσιόγλου. Όχι μόνο γιατί στην ουσία δεν υπάρχει αλλά αυτός ο μηχανισμός, αλλά και όπου υπάρχει, απλά ελέγχει αν υλοποιείται η δική τους αντεργατική νομοθεσία. Και δεν φτάνουν βέβαια όλα αυτά παντού και εδώ στη Λιβαδιά. Οι Δήμοι, ο Δήμος εδώ συγκεκριμένα, της Λιβαδιάς, η Περιφέρεια, έχουν πρωτοστατήσει όχι μόνο χρηματοδοτώντας και αμφιβόλου ποιότητας εκδηλώσεις και δράσεις, αλλά καταστρατηγώντας ουσιαστικά και το ίδιο το ωράριο των εργαζομένων. Αφού, για παράδειγμα, χωρίς τη δική τους άδεια για παράταση ωραρίου, οι γνωστές μαύρες για τους εργαζόμενους νύχτες δεν θα πραγματοποιούνταν. Λες και ο κόσμος, εδώ που τα λέμε, δεν ψηφίζει, δεν ψωνίζει τη μέρα, γιατί παθαίνει φωτοφοβία, όπως λένε ορισμένοι, από το φως της ημέρας και μπορεί να αναθερμανθεί έτσι η αγορά μόνο τη νύχτα. Λες και δεν ξέρουν ότι ο περισσότερος κόσμος δεν ψωνίζει γιατί δεν έχει λεφτά, όταν δεν έχει λεφτά στο πορτοφόλι του. Και η πλειοψηφία βέβαια των καταστηματαρχών και των εμπόρων που ανοίγουν καίνε ρεύμα, πληρώνουν άλλα έξοδα, την υγεία τους καταπονούν και αυτοί, ξενυχτώντας τη δουλειά για να βαράνε μύγες τις περισσότερες φορές και ο κόσμος απλά να κοιτάει τις βιτρίνες ή να μπαίνει να βλέπει τα ράφια. Η αναθέρμανση της οικονομίας, λέμε εμείς, για μια νύχτα την οποία διακηρύσουν οι διάφοροι κυβερνώντες και οι διάφοροι τοπικοί άρχοντες, δεν αλλάζει τη συνολική κατάσταση, την άσχημη κατάσταση, όταν ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης, ο έμπορας φεύγει από το μαγαζί του, πάει σπίτι και τον κυνηγάει η τράπεζα, έχει τεράστια χρέη να πληρώσει, έχει τεράστιους φόρους να καταθέσει στο κράτος. Η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και η βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας είναι το ίδιο παραμύθι που θέλουν να πουλήσουν τώρα και στους αγρότες, που δίνουν τη μάχη για να καλλιεργούν τα χωράφια τους, την περιουσία τους, να ζουν από αυτή τη δραστηριότητα με την οικογένειά τους, τον τόπο τους, με αξιοπρέπεια και με ευημερία. Και αυτά τα λένε εδώ στη Βιωτία, όπου χιλιάδες αγρότες δίνουν πραγματικά μάχη επιβίωσης. Τα λέμε εδώ, σε αυτή την περιοχή, όπου στην έκταση των 240.000 στρεμάτων που πρόκυψε από την αποξήρανση της λίμνης της Κοπαΐδας, προστίθενται άλλα περίπου 100.000 στρέμματα. Έτσι διαμορφώνεται μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση, ενιαία και με συνέχεια, που ξεπερνά τα 400.000 στρέμματα. Αυτή βέβαια η έκταση αρδεύεται από αρδευτικό δίκτυο μήκους 1.200 χιλιόμετρων και εξυπηρετείται από αγροτικούς δρόμους 900 χιλιόμετρων. Για τις ανάγκες της άρδευσης υπάρχουν 40 περίπου ηλεκτροκίνητα αντλιοστάσια. Το σύνολο του αρδευτικού δικτύου είναι ανοιχτού τύπου και το μεγαλύτερο τμήμα του χωμάτινο, όπως επίσης χωμάτινοι είναι και οι αγροτικοί δρόμοι. Λίγες είναι εκείνες οι περιοχές όπου έχουν αρδευτικό σύστημα με κλειστούς αγωγούς και βαρύτητα. Το αρδευτικό δίκτυο και τα συνοδευτικά έργα, όπως τα φράγματα, αποστραγγιστικά έργα μικρής και μεγαλύτερης έκτασης, τα αντλιοστάσια, καθώς και το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι πεπαλαιωμένα, κακοσυντηρημένα και απαξιωμένα. Και βέβαια
Δεν μπορούμε να δεχτούμε δικαιολογίες διάφορες της περιφέρειας, ότι έφταιγαν μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρισαν μεγάλες εκτάσεις στον κάμπο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν καλλιέργειες σιτηρών και μυδικής και ακόμη και σήμερα να μην μπορούν οι αγρότες να μπουν στα χωράφια να δουλέψουν. Αναδεικνύεται ότι χρειάζονται άμεσα συγκεκριμένα μέτρα συντήρησης και φυσικά ολοκληρωμένο σχέδιο και βελτίωσης και εξυγχρονισμού. Η άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων γίνεται μέσα από τη διαχείριση επιφανειακών κυρίως υδάτων που προέρχονται από πηγές αλλά και από τη χρήση γεωτρήσεών τους, που ανήκουν σε ιδιώτες, είναι αχαρτογράφητες, την ίδια στιγμή που η περιφέρεια Στερεάς συνεχίζει την άναρχη αδειοδότηση γεωτρήσεων σε ιδιώτες. Ανήκουν επίσης στους γύρω δήμους, αλλά και στον πρώην οργανισμό Κοπαΐδας, που σήμερα έχει καταργηθεί και υποκαθίσταται στις στοιχειώδες λειτουργικές υποχρεώσεις από την περιφέρεια Στερεάς. Σε ό,τι μας αφορά ως κόμμα, θα στηρίξουμε όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, όπως είναι η ρύθμιση των χρεών των αγροτών με ταυτόχρονη παροχή ειδικών διευκολύνσεων για βελτιώσεις στα χωράφια τους από δημόσιο αποκλειστικό φορέα, τη διανομή της αδιάθετης γης σε ακτήμονες αγρότες και ανέργους, μια ειδική αποκλειστικά δημόσια καλά οργανωμένη υπηρεσία συντήρησης, βελτίωσης των υποδομών άρδευσης, οδοποιίας και αποθήκευσης. Θα στηρίξουμε το αίτημα για αρδευτικά έργα εξοικονόμησης του υδάτινου δυναμικού της περιοχής με κλειστούς αγωγούς και βαρύτητα που θα αποσκοπούν και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Αλλά και αυτό που αναφέρεται στη μόνιμη σταθερή φροντίδα των υποδομών από ειδική αποκλειστικά δημόσια υπηρεσία με μόνιμους εργαζόμενους, με επαρκή εξοπλισμό που θα παρέχει γραμματιακή και λογιστική υποστήριξη, επιστημονική υποστήριξη για τις ανάγκες των καλλιεργειών, καθώς και τεχνικές υπηρεσίες για τη μελέτη και υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων, τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και μηχανημάτων, αποκλείοντας παράλληλα την παρουσία μεγαλοεργολάβων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σαν δύο σταγόνες νερό μοιάζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία όταν μιλάνε και για την παιδεία και για την υγεία των οικογενειών μας. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που μπορούν να εγγυηθούν είναι να παραμείνει η κατάσταση περίπου ως έχει, να μην πούμε και χειρότερα που θα πάει, αλλά τέλος πάντων λένε να μείνει έτσι. Δηλαδή, υποβαθμισμένη, εμπορευματοποιημένη, χωρίς να καλύπτει στο παραμικρό ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Τι σημαίνει αυτό? Πως στην καλύτερη περίπτωση, για παράδειγμα στην παιδεία, θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε για τη μόρφωση από την πρώτη δημοτικού και από τον νηπιαγωγείο ακόμα πριν μέχρι το λύκειο και βάλε. Αφήστε δηλαδή τα έξοδα μετά για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν σε ανώτερες σπουδές σε ένα πανεπιστήμιο, τη μόρφωσή τους και τι πληρώνει η λαϊκή οικογένεια. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και με το νέο σχέδιο του Γαβρόγλου για το λύκειο και το σύστημα εξετάσεων που προτείνει. Ένα σχέδιο που κάνει το σχολείο ακόμα πιο εξοντωτικό, ακόμα πιο σκληρό εξεταστικό κέντρο, με περισσότερα φροντιστήρια και λιγότερες γνώσεις για τους μαθητές. Ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται να ψιλοζηλεύουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που θέλουν να κάτσουν ξανά στην καρέκλα των υπουργείων που είχαν πριν, γιατί θέλουν να βάλουν, λέει, αυτή την υπογραφή τους σε ένα τέτοιο περίπου νομοσχέδιο, αφού τα ίδια πάνω κάτω πρεσβεύουν. Θα συνεχίσουμε επίσης να πληρώνουμε την υγεία της οικογένειάς μας, γιατί ποιος από τους δυο, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να εγγυηθούν ότι θα αλλάξει αυτή η άθλια κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
και στα ανύπαρκτα κέντρα υγείας. Τι θα αλλάξει με αυτούς την εξουσία, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς, στο οποίο παραμένουν οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, παραϊατρικό προσωπικό. Ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, λαϊκές οικογένειες, με δεδομένη την άσχημη κατάσταση επίσης των κέντρων υγείας των όμορων δήμων, του Αλιάρτου, του Διστόμου, του Ορχομενού, αλλά και των νοσοκομείων της Θήβας ή της Άμφισσας εδώ κοντά. Η αλήθεια είναι ότι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό καταβάλουν οι ίδιοι άνθρωποι τεράστιες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που είναι τεράστιες. Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειές τους μερικές φορές. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων, με αποτέλεσμα πάρα πολλά χειρουργεία να μην πραγματοποιούνται, τα προγραμματισμένα χειρουργεία να έχουν πολύ μεγάλη αναμονή, πολλά από τα έκτακτα περιστατικά που χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης να διακομίζονται στην Αθήνα. Η προσπάθεια που γίνεται για στελέχωση του παιδιατρικού τμήματος γίνεται με το ήδη υπάρχον προσωπικό, με αποτέλεσμα και να αποδυναμώνονται άλλες κλινικές, ενώ πολλές ειδικότητες καλύπτονται από επικουρικούς γιατρούς με ετήσιες συμβάσεις. Κανείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, με σχέδιο δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του λαού μας για τη δουλειά, την παιδεία, την υγεία, για ζωή με δικαιώματα. Γιατί το σχέδιό τους έχει άλλα στο μυαλό τους. Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγάλων ομίλων, των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Μόνο το επεξεργασμένο σχέδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες. Προϋπόθεση είναι ένας λαός οργανωμένος, αποφασισμένος να βαδίσει το δικό του δρόμο, να επιβάλλει το δίκαιο για ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Γιατί πραγματικά σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να μπορούμε να ζήσουμε όλοι καλύτερα, με μια ριζικά βέβαια διαφορετική οργάνωση και της οικονομίας και συνολικά της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση που έχετε ακούσει που λέμε εμείς των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, δηλαδή όλου αυτού του πλούτου που παράγει ο λαός μας, θα απελευθερώσει μεγάλες, αναξιοποιείται σήμερα αναπτυξιακές δυνατότητες της πατρίδας μας και βεβαίως αυτές μπορούν να ικανοποιήσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σαν δύο σταγόνες νερό επιμένουμε, μοιάζουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όταν μιλάνε και για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, που δεν είναι βέβαια τίποτα άλλο από το στόχο της ελληνικής άρχουσας τάξης για την αναβάθμιση των δικών της συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή η οποία έχει μπει στο τραπέζι της μοιρασιάς των υπεριαλιστικών κέντρων. Γι' αυτό και συντάσσονται όλοι αυτοί με τα σχέδια του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία βέβαια συμφέροντα και σχέδια αυτά ανταγωνίζονται τα σχέδια της Ρωσίας και της Κίνας. Βέβαια, το ρόλο του σημειοφόρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον κέρδισε επάξια, αφού αποδείχτηκε πιο νατοϊκή και από τον ΝΑΤΟ, πιο φιλοαμερικάνικη και από τον ίδιο τον Τραμπ. Πώς αλλιώς να μιλήσει κανείς για μια κυβέρνηση που μέσα μόλις σε 4 χρόνια πρόλαβε να κάνει όλα όσα δεν πρόλαβαν οι προηγούμενοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στον τομέα ειδικά αυτό. Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβε
να υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και να αναλάβει και καινούργιες απέναντι σε αυτούς τους δολοφόνους των λαών. Νέες βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, νέες υποδομές στην υπηρεσία των υπεριαλιστών απ' άκρης άκρη σ' όλη τη χώρα. Πρόλαβε να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία κατά παραγγελία των Αμερικανοατοικών συμμάχων της. Όχι φυσικά για να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα ανάμεσα στους δύο λαούς, αλλά για να στηρίξει τα δικά τους επικίνδυνα σχέδια. Μάλιστα, η επίσκεψη Τσίπρα, όπως είδαμε όλοι μαζί με κάποιους επιχειρηματίες στη Βόρεια Μακεδονία, στη Σεβέρνα Μασεντόνια δηλαδή, αποδεικνύει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός από τους Αμερικανοατοικούς σχεδιασμούς, υπηρετεί και άλλα συγκεκριμένα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, που διεκδικούν και αυτοί με τη σειρά τους μερίδια από τις αγορές των Βαλκανίων και να κερδίσουν από τις business που θα στήσουν και στη γειτονική χώρα και σε άλλες χώρες. Έτσι όμως, αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες θα πάρουν και τις επιχειρήσεις τους από την Ελλάδα, θα τις πάνε στα Σκόπια, όπως πριν τις είχαν πάει στη Βουλγαρία, για να αυξήσουν τα δικά τους κέρδη, αφού εκεί πληρώνουν κάτω από 300 ευρώ μισθό και η εργασιακή ζούγκλα εκεί είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αυτούς όμως που δεν συμφέρει είναι τους δύο λαούς, και τους γειτονικούς λαούς και τον ελληνικό λαό, τα συμφέροντα των οποίων θυσιάζονται στο βωμό αυτών των επιχειρηματικών ανταγωνισμών, των κερδών τους, αλλά και των επικίνδυνων σχεδίων για επεμβάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, η υποχρέωση της Ελλάδας για την επιτήρηση, όπως λένε, του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Τσίπρας, είναι νατοϊκή υποχρέωση. Το επιχείρημα της δίθεν ασφάλειας έτσι της περιοχής που επικαλέστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι τουλάχιστον γελίο, γιατί ουσιαστικά καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώσει την ώρα που δεν έχει να φάει και δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την υλοποίηση της νατοϊκής επιθετικής πολιτικής στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Εκτός από αυτά που πληρώνει κάθε χρόνο για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, που είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη η ελληνική πολεμική βιομηχανία, αεροπορία, επιτηρεί και το Μαυροβούνιο και την Αλβανία και τώρα αναλαμβάνει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει μεντεσές στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι πρώτος έτρεξε να συγχαρεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Αμερικάνος πρέσβης, ο κύριος Πάιατ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ο Πάπας της Ρώμης τον προτείνει για βραβείο Νόμπελ. Ποιος ο Πάπας? Έλεος δηλαδή. Κάτσε να πιούμε και λίγο νερό τώρα, γιατί... Και από κοντά τον προτείνουν και όλα τα κοράκια των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, από δεξιούς, κεντρώους, δίθεν αριστερούλιδες, νεοφιλελεύθερους άλλους, ακροδεξιούς ακόμα ευρωβουλευτές, ζητάνε, λέει, να πάρει Νόμπελ ο Τσίπρας και ο Ζάεφ, και φουσκώνουν τα λυριά τους από περηφάνεια και του Τσίπρα και της παρείας του, αντί να ψάχνουν που να κρυφτούν από την τροπή τους. Αλλά μήπως τους έχει μείνει και καμιά τσίπα? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στον ελληνικό λαό είναι ένα. Θα συνεχίσουμε σε αυτό τον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου διεφθαρμένου εκμεταλλευτικού συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά, δημιουργεί νέα προβλήματα στο λαό, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά, παντού, για να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος,
ο δικός μας δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η δική μας απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Και στις ευρωεκλογές, και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, και στις βουλευτικές. Στις ευρωεκλογές, η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό τον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντεργατικό αντιλαϊκό της περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί γνήσια μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει γενικά και αφηρημένα για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη λυκοσυμμαχία, σε ένα άλλο λάκκο των Λεόντων ή για μια απλή αλλαγή νομίσματος, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Το ΚΚΕ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, όπως λένε σαν αυτά που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τελευταία και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη, για να υπηρετήσουν όμως με τη σειρά τους συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες που για δικούς τους λόγους, για τα δικά τους κέρδη και για τις δικές τους αντιθέσεις επιλέγουν σε αυτή τη φάση την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι αντίπαλος συνολικά της Ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέει αυτή την πάλη με την ανάγκη για συνολικές ανατροπές, για ανατρεπτική εξέλιξη και στην οικονομία, στην κοινωνία, στην ίδια την εξουσία. Παλεύει ενάντια στα μέτρα, στις πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττουν το λαό μας με συνέπεια απόλυτη. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη και σήμερα που πολλαπλασιάζονται, που βαθαίνουν τα ρήγματα στο εσωτερικό της. Και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι δήθεν θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και θα έχουμε πολλά ωφέλη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση σε όλους τους λαούς. Αντεπίθεση απαντούν και οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης, των ψηφοδελτίων δηλαδή που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπυρώσεων, των επιστημόνων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των γυναικών, της νεολαίας. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου, που επεξεργάζονται όλες οι ενώσεις του, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιούν οι κυβερνήσεις τους και εξειδικεύουν οι εκλεκτοί τους δήμαρχοι και περιφερειάρχες στους δήμους και τις περιφέρειες. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος, μόνο όμως για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό αυτών που τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς τριμώχνουν και πιέζουν, ενώ αντίθετα αποτελούν όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για τους νέους και τις νέες. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, γιατί είναι φιλολαϊκές, γιατί απαντούν σε λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί και σύγκρουση με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, αλλάζουμε τους σχετισμούς για να πάρει ανάσα ο λαός μας, να δυναμώσει η πάλη του, για να επιβάλλει ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως προτεραιότητα τις σύγχρονες ανάγκες του. Και αυτό είναι δυνατό με ένα άλλο προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των αντικειμενικών δυνατοτήτων που έχει η ίδια η εποχή μας,
που έχει και η πατρίδα μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες του λαού μας να τις οργανώσει. Με προϋπόθεση βέβαια ο λαός να βρεθεί πραγματικά στην εξουσία, να κάνει κουμάντο στην οικονομία και την κοινωνία συνολικά και όχι μια χούφτα κηφίνες. Οι κομμουνιστές, δήμαρχοι σε Πάτρα, Κεσαριανή, Χαϊδάρη, Πετρούπολη, στην Ικαρία, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση το πεντάχρονο που πέρασε, έδρασαν με τα αιτήματα αυτά του εργατικού λαϊκού κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα, κουράγιο στο λαό μας, στους δημότες τους. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους που άσκησαν διοίκηση ως πλειοψηφία, έχοντας το επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών, μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες των Δήμων, στήριξαν τα σχολιά, διεύρυναν τα δίκτυα των παιδικών βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στη φτώχεια, στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους Δήμους τους, υπερασπίστηκαν και διεύρυναν με λαϊκές κινητοποιήσεις όλους τους χώρους πράσινου, άθλησης, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη, τα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους, υποδομές προς όφελος του λαού τους. Αντεπίθεση απαντούν επίσης και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφασίζουν να συμπορευτούν σήμερα με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού μας άφησαν κάποιοι και κάποιες πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν πάλι. Για να βαδίσουμε ξανά μαζί, όλοι μαζί, χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα, στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε χέρι-χέρι και σε όλους τους αγώνες που έρχονται, για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, για να κερδίσουμε ανάσες, δικαιώματα, να έχουμε νέες κατακτήσεις, να ανοίξουμε επιτέλους αυτόν το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας, για να βγάλουμε τον Νόντα Κοτσικώνα Δήμαρχο Λιβαδιάς, για την περιφέρεια δίνουμε τη μάχη με τον Κώστα Μπασδέκη, με πολλούς δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους παντού. Επίσης τον Ορχομενό, με επικεφαλής τον Γιώργο Σκόπα. Στον Δίστομο με τον Λουκά Ζάκα. Στον Αλίαρτο με τον Γιώργο Μπούτσικο. Με μεγαλύτερη δύναμη να βρεθούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι χαρά μας, τιμή μας που έχουμε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ υποψήφιο το συμπατριώτη μας Γιάννη Βάγκο, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Αγροτικών Μπλόκων, μαζί με άλλους 42 αγωνιστές, προσωπικότητες της πάλης για τα δίκαια του λαού μας. Δίνουμε τη μάχη και στις βουλευτικές ερχόμενες εκλογές για να γκρεμίσουμε τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση παντού και ειδικά εδώ στη Βοιωτία. Όλοι οι προοδευτικοί, όλοι οι δημοκράτες ξέρουν ότι στη Βοιωτία μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το καταφέρει αυτό. Αυτή τη φορά
δεν θα χαραμίσουν την ψήφο τους όλοι αυτοί σε άλλα κόμματα. Θα τη ρίξουν στο ΚΚΕ. Καλή δύναμη! Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη συμμετοχή. Ανοίγουμε το δρόμο κάθε μέρα από εδώ και πέρα μέχρι τις 26 Μαΐου και όποτε άλλοτε χρειαστεί. Γεια σας.